Λοιπόν. Κάτσε σιγά σιγά να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου και στο απόψινό live που κάνουμε μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Περισσότεροι φίλοι έχουν γυρίσει, καθώς είμαστε πλέον στο Σεπτέμβρη και ξεκινάμε και εμείς, έχουμε να κάνουμε κάνα δίμηνο live και ξεκινάμε τις ζωντανές μεταδόσεις όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Εθελοντικές μεταδόσεις, να μοιραστούμε πληροφορίες και όπως πάντα θα περιμένουμε λίγο να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να συνεχίσουμε. Μέχρι να μπουν οι φίλοι και να καλησπερίσουν, θέλω να πω ότι συνεχίζουμε τα ατομικά μαθήματα, ειδικά αυτούς τους καιρούς που είναι ακόμα πιο αναγκαία, θα λέγαμε, για τον άνθρωπο που θέλει την αυτογνωσία, τη δύναμη, να πάρει πίσω τη δύναμη και φυσικά τις διαλέξεις που κάνουμε σπίτι μου, τις οποίες μπορούμε να σας παρέχουμε μετά τα ηχητικά τους. Μετά από τόσο καιρό θα έχετε μαζέψει πολλές ερωτήσεις, να τις γράψετε. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και μετά, φίλοι μου, θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Είχαμε πει για το 2023, στο βίντεο που κάναμε αρχές του χρόνου, ότι θα γίνουν πολλά πράγματα, ανακατατάξεις. Είχαμε μιλήσει για τα καιρικά φαινόμενα και είχαμε μιλήσει και για τα ψυχολογικά φαινόμενα. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά θυμάμαι τον εαυτό μου 10 χρόνια πριν να κάνουμε τα βίντεο, να ξεκινάμε τότε με το YouTube, να μου δίνει μόνο 5-10 λεπτά το YouTube γιατί δεν έδινε παραπάνω χρόνο και προσπαθούσαμε σε αυτά τα 5 στην αρχή και μετά 10 λεπτά και μετά τέταρτο να πω ορισμένα πραγματάκια, καθώς ήμουνα, θα λέγαμε, με το τότε το κύμα αφύπνισης και φυσικά ορισμένα πράγματα για μας, όπως ήταν οι παλιές προφητείες, ήταν γνωστά, τα λέγαμε, ήμασταν, θα λέγαμε, λίγο πιο προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα πράγματα και συνεχίζουμε για τους φίλους που αφυπνίζονται στα αργότερα, θα λέγαμε, τα κύματα που ήρθαν. Και να ξέρετε ότι όσο πιο μεγάλοι είμαστε και πιο προγραμματισμένοι είμαστε, τόσο περισσότερο θέλει παραπάνω εργασία. Ειδικά είπαμε αυτούς τους καιρούς που έρχεται η διάσπαση, σε εισαγωγικά, γιατί είναι τέτοιες οι ενέργειες διασπαστικές που κάθε τι το μαγνητίζει ο πυρήνας του. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος έφυγε από την αίσθηση της οικογένειας, του κοπαδιού, του έθνους, της ομοψυχίας, της συλλογικότητας και δίνει πολύ βάρος στη δική του ψυχική ανάπτυξη, στη δική του ατομικότητα. Αυτό φέρνει σαν αποτέλεσμα, έχουμε πει και άλλες φορές, τη διάσπαση, την αλλαγή, τη διάλυση των σχέσεων μέχρι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να ξανακάνουμε τις σχέσεις με τον ήδη, θα λέγαμε, συνειδητό εαυτό μας. Έτσι, όπως όλες λοιπόν τις φορές, σήμερα θα ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτα θα αρχίσουμε από γενικά και μετά θα πάμε στα ειδικά. Και τα γενικά πράγματα είναι, φίλοι μου, ότι καθώς έρχονται αυτές οι νέες οι ενέργειες και αλλάζει, όπως έχουμε πει, το εσωτερικό της γης, οι ενέργειες, η ανθρωπότητα, ήδη εδώ και λίγο καιρό, εδώ και 5-6 χρόνια, γεννιούνται παιδιά
που στην πραγματικότητα μέσα τους οι ενέργειες είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας γενιές και τις πιο παλιές γενιές. Και όπως έχω πει στους φίλους που κάνουμε τα μαθήματα ατομικά, είναι ένα καινούριο είδος πλέον ανθρώπων. Δεν είναι μια καινούρια γενιά, είναι ένα καινούριο είδος. Διότι αυτό που περιμένετε, η αλλαγή, η καινούρια πολιτική, η καινούρια, θα λέγαμε, κοινωνική μετάλλαξη, όλο αυτό το πράγμα που θα έρθει και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν θα εξαφανιστεί το κακό, οι πάντοτε θα μας καταδυναστεύουν, ότι ο κόσμος είναι κοπάδι και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν πραγματικά. Γι' αυτό και αλλάζουν οι ενέργειες, θα χρησιμοποιηθεί ο καθένας εκεί που πρέπει και τα καινούργια παιδιά, καθώς θα έχουν παραπάνω ενθύμηση, παραπάνω ένωση με το ανώτερο κομμάτι τους, εξού δηλαδή και με τις μνήμες, με τα δικά τους ακασικά αρχεία, θα θυμούνται περισσότερο τον εαυτό τους και όταν έρθουν αυτά στην εξουσία δεν θα έχουν τους ίδιους προγραμματισμούς όπως οι σημερινοί και οι παλιοί πολιτικοί και άρχοντες συγχρονιστικά για να παίξουν έτσι και να φέρουν τέτοια θέματα στην ανθρωπότητα. Έτσι θα έρθει μια αλλαγή που θα οφείλεται στη διαφορά των συχνοτήτων της συνείδησης των νέων ανθρώπων που θα επιφέρουν διαφορετικές κοινωνικές καταστάξεις, σχέσεις μεταξύ τους και τα υπόλοιπα. Σε πολλούς ανθρώπους φαίνονται τρελά με την έννοια ότι τα παιδιά που βγαίνουν δεν δέχονται πλέον έτοιμους προγραμματισμούς και φυσικά εμείς πρέπει να τα βοηθήσουμε να γνωρίζουν ότι έχουν τη δύναμη, πάντα έχουμε τη δύναμη, να γνωρίσουν ότι ο καθένας δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα, να θυμηθούν τον εαυτό τους γρηγορότερα και το κυριότερο είναι να τα περάσουμε όλα αυτά όχι με την έννοια της βίας ή της δασκαλίας, αλλά να τα προσκολήσουμε στον δικό τους ενθουσιασμό. Έτσι, τι είπαμε, μέσω του ενθουσιασμού θα κινούνται στα κύματα γάμα και τα κύματα γάμα είναι εκείνα που ενεργοποιούνται με τον ενθουσιασμό και έτσι φέρνουν, όπως είπαμε και στα προηγούμενα βίντεο, εκείνη την κατάσταση να πάρουν την εμπειρία με τη μέγιστη ικανότητα. Η μέγιστη ικανότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ολικός εαυτός. Και ο ολικός εαυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φυσική πραγματικότητα που έχουμε φτιάξει για να πάρουμε τη μέγιστη εμπειρία. Γι' αυτό συνέχεια με τα μαθήματα που κάνουμε φέρνουμε τον άνθρωπο να καταλάβει πώς να φτιάξει πραγματικότητα, πώς να αλλάξει πραγματικότητα. Γιατί ασχέτως το συλλογικό έχουμε πει ότι ο καθένας έχει την δική του δύναμη και για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα η οποία μάλλον δεν μας αντιπροσωπεύει πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός που την ενεργοποιεί, που την κρυσταλώνει και μέσω των μαθημάτων το γνωρίζουμε αυτό, γινόμαστε συνειδητοί στον εαυτό μας στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο, στη στιγμή και έτσι δεν επιφέρουμε συγκεκριμένες συχνότητες που παλιά λόγω πεποιθήσεων ή υποσυνείδητα κουβαλάμε μέσα μας, ασκούμε ενέργειες και έτσι με άλλες ασκήσεις της καθημερινότητας έρχονται καινούριες ενέργειες και αυτές φέρνουν το διαφορετικό αποτέλεσμα, τη διαφορετική πραγματικότητα. Επομένως, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τον μηχανισμό ο οποίος δημιουργεί πραγματικότητα αλλά τον εκτελεί και δεν μπορεί να έχει, θα λέγαμε, εκείνη τη γνώση, είναι φυσικό ότι πολλές φορές θα φαίνεται ότι αλλάζει η πραγματικότητά του, αλλά επαναλαμβανόμενα μοτίβα μέσα του θα τα κάνουν προσωρινά και θα το φέρουν ξανά και ξανά, εφόσον λειτουργεί μέσα η ίδια η εξίσωση, το ανάλογο ίσον, την ανάλογη πραγματικότητα. Και ψυχολογικά θα αναλύσουμε το θέμα των ταυτοτήτων, διότι θα δώσουμε μία άλλη εξήγηση, ψυχική, όπως πάντα, από το επίπεδο που έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα, χωρίς να απαξιώνουμε τις κατώτερου δονήσεων εξηγήσεις
έτσι, συνωμοσίες και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν και ο καθένας τα ζει στο δικό του επίπεδο. Η έννοια της ταυτότητας είναι μια έννοια ταυτοποίησης. Ο εξωτερικός κόσμος που ζούμε, το δωμάτιο, η καρέκλα, εγώ, οι υπόλοιποι, κάθε φορά έρχεται στο εαυτό μας με τη μορφή εντυπώσεων. Εντυπώνεται μέσα μια ενέργεια και εμείς φτιάχνουμε την ανάλογη ταυτότητα. Η ανάλογη ταυτότητα έχει να κάνει λοιπόν κάθε φορά μέσα μας για να ταυτοποιεί κάθε τι αυτό που έχουμε από την εξωτερική πραγματικότητα. Μόλις δούμε την καρέκλα λοιπόν έχουμε ταυτοποιήσει ότι αυτή η μορφή λέγεται καρέκλα. Μόλις δούμε τον τοίχο έχουμε ταυτοποιήσει αυτό το πράγμα. Μόλις το κράτος δει εμάς από την ταυτότητα λέει ότι εσύ είσαι αυτός. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε αυτό λοιπόν τον καιρό είναι όλα τα πράγματα έρχονται με τη μορφή ταυτοτήτων μέσα μας και όταν εμείς πρέπει να έχουμε την ανάλογη αντιπροσωπεία είναι γιατί πρέπει να έχουμε λοιπόν την ανάλογη ταυτότητα για να μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με το ανάλογο πράγμα, με την ανάλογη μορφή. Το κυριότερο όμως έχουμε πει φίλοι μου ότι είναι να μάθουμε την δική μας ταυτότητα. Όχι τη ταυτότητα μπορεί να θέλει ένα κράτος και πρέπει εμείς να αλλάζουμε τον εσωτερικό εαυτό μας, να μοιάζουμε έτσι όπως θέλει ταυτότητα, μπορεί να είναι ένας αριθμός, μπορεί να είναι μια φωτογραφία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό το θέλει το κράτος για να αναγνωρίζει μέσα στο δικό του σύστημα ποιοι είμαστε. Αυτό που δεν ρωτάται ο κόσμος όμως και μιλάει για αντίχριστους, για χάραγμα, που όλα αυτά ήταν συμβολικά έχουμε πει και πρέπει να τα εξηγούμε, είναι στην πραγματικότητα ότι αλλάζουμε τη δική μας τη συνείδηση με κάτι άλλο που στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Ταυτιζόμαστε λοιπόν με το σύστημα για να έχουμε τα ωφέλη του, ενώ στην πραγματικότητα οφείλουμε να βρούμε τη δική μας την ταυτότητα. Δεν μπορούμε να παλεύουμε για μια ταυτότητα που δεν μας αντιπροσωπεύει. Πρέπει να παλέψουμε για την ταυτότητα που μας αντιπροσωπεύει. Και όταν λέω να παλέψουμε, δεν εννοώ την έννοια της βίας, αλλά την έννοια της συνειδητοποίησης με τι ταυτοποιώ κάθε φορά τον εαυτό μου. Ο εαυτός μου πάντοτε ταυτοποιείται ανά το τι θυμάμαι από τον εαυτό μου. Άμα μου πούνε εσύ ποιος είσαι, θα πω ο Σταμάτης. Θα δείξω την ταυτότητα. Αλλά τι είμαι, ο Σταμάτης Μυσυρλής, με αριθμό ταυτότητα ταν-ταν-ταν-ταν, με άμκα ταν-ταν-ταν-ταν-ταν, με αφημί ταν-ταν-ταν-ταν, αυτό είμαι. Έτσι με βλέπει το κράτος. Εγώ δεν πρέπει να ταυτιστώ με αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν είμαι αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να έρθουμε στην κατάσταση να χρησιμοποιήσουμε το όλο συμβάν για να καταλάβουμε τελικά τι είναι οι ταυτότητες. Και πρέπει λοιπόν ο καθένας να μάθει τον εαυτό του για να μπορεί να ταυτοποιηθεί σωστά. Γιατί αλλιώς θα βλέπετε την καρέκλα και όταν η μορφή δεν μοιάζει με αυτό που έχετε στο μυαλό σας, δεν θα καταλάβετε ότι είναι καρέκλα, θα τη λέτε κομμωδίνο. Έτσι και τον εαυτό σας μέσα πρέπει να τον ταυτοποιείτε σωστά. Γιατί κάθε φορά που βλέπετε τον εαυτό σας πρέπει να δείτε μα αντιπροσωπεύει αυτό που κάνω. Είναι ο δρόμος που έχω διαλέξει. Πάει προς την ευχή μου που κάνω προσευχή. Πρέπει να δούμε μέσα μας λοιπόν τι αυτό βγάζουμε κάθε φορά. Ποιοι είμαστε. Και κάθε φορά να δείξουμε τη δική μας ταυτότητα που έρχεται αναστιγμή. Και θα δείτε ότι μόλις το καταφέρετε αυτό είναι προσόν να μπορείτε να εκπέμπετε τον εαυτό σας. Και έχετε όλο αυτό το προσόν. Και δεν θα σας νοιάζει κανένας στην πραγματικότητα άλλος για το τι πάει να κάνει με αυτά που ξέρει για σας. Αρκεί να είναι σωστά. Γιατί εφόσον έχετε εσείς δεχτεί τον εαυτό σας με τη συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν σας νοιάζει ο άλλος τι θα κάνει με τη δική σας ταυτότητα. Γιατί πρέπει να έχετε αποδεχτεί εσείς πρώτα τον εαυτό σας. Όταν δεν έχετε αποδεχτεί τον εαυτό σας, σίγουρα λοιπόν σας ταυτοποιούν με κάτι που επειδή δεν σας αντιπροσωπεύει, νιώθετε ότι είστε έρμεο του κράτους, έρμεο των οποιονδήποτε χειρίζεται τα στοιχεία σας. Και έχετε δίκιο. Και είναι και σωστό. Σε μια κυβέρνηση που ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη, σε μια κυβέρνηση που έχει δείξει από πριν ότι παρακολουθεί τα τηλέφωνα, είναι φυσικό λοιπόν οτιδήποτε μέσω ένας πονηρός μπορεί να πάρει τεχνολογία να φέρνει καταστροφή. Και ένας άνθρωπος που είναι αγαθός να φέρνει ωραία πράγματα. Ακόμα δεν ζούμε στον παράδεισο, γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος φοβάται
να δώσει παραπάνω δύναμη σε έναν εξουσιαστή που δεν κινείται από την καρδιά, αλλά έχει κάποια ατζέντα. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα ο κόσμος μπορεί να ανησυχεί, γιατί το να δίνεις δύναμη στο θηρίο είναι αυτό το ίδιο που έλεγε και ο συμβολισμός του Αντίχριστου. Όταν κάτι δεν πάει με το φως και του δίνεις δύναμη, τόσο περισσότερο θα πρέπει να βάλεις προσπάθεια μετά για να το αλλάξεις. Είτε είναι μέσα μας, γι' αυτό έχουμε δώσει πολύ δύναμη σε κατώτερους εαυτούς μας, σε αρνητικούς δαίμονες, προγράμματα, και είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να τα αλλάξουμε. Γιατί έχουμε παραδώσει τη δύναμή μας. Μετά πρέπει να την πάρουμε πίσω, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Αυτό κάνει και η ανθρωπότητα σιγά σιγά σε εκείνο το κλάδο και την ταχύτητα που έχει. Αυτό εμείς έχουμε πάρει χαμπάρι τη λειτουργία πώς δουλεύει. Γι' αυτό κοιτάμε με τις ασκήσεις, με τα μαθήματα, με την αυτογνωσία γενικά και τον εσωτερισμό, να δούμε αυτόν τον μηχανισμό πώς δουλεύει και να σταματήσουμε να δίνουμε τη δύναμη σε πράγματα που δεν μας αντιπροσωπεύουν. Έτσι έρχονται ξανά στη φόρα αυτά τα πράγματα που ο κόσμος καταλαβαίνει και προσπαθεί να πάει στην ουσία, αλλά συνήθως βλέπει την επιφάνεια. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι εμείς πρέπει να τα φέρουμε όλα ψυχολογικά, εσωτερικά και να αντιπροσωπεύει τη δική μας ψυχική ανάπτυξη, διότι για κάποιο λόγο για να ζούμε μέσα σε ένα θέμα όπως αυτό των ταυτοτήτων, έτσι, υπάρχουν πολυεπίπεδα πράγματα για να αναγνωρίσουμε μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάξτε να βρείτε πραγματικά τη δική σας ταυτότητα, και το παράδοξο είναι ότι όσο εσείς βρίσκετε την ταυτότητά σας, τόσο η εμπιστοσύνη, επειδή θα μάθετε ποιοι είστε πραγματικά, θα είναι αυτή που δεν σας νοιάζει να τη μεταδώσετε οπουδήποτε. Γιατί απλά δεν θα μπορούν να σας ακουμπήσουν. Ούτε μπορούν να σας ακουμπήσουν. Η κάθε εξουσία, φίλοι μου, που μπορεί να έχει κάποιος, έχουμε πει και άλλες φορές, είναι επειδή εσείς τη δίνετε λόγω των πεποιθήσεων και των ορισμών που έχετε μέσα σας. Ακριβώς λοιπόν το θέμα των ταυτοτήτων υπάρχει μέσα σας. Είναι οι ορισμοί που έχετε. Με τι ταυτοποιείτε το κάθε τι. Με τι ταυτοποιείτε το κράτος. Με τι ταυτοποιείτε την εξουσία. Με τι ταυτοποιείτε την δύναμη. Με τι ταυτοποιείτε την αδυναμία. Με τι ταυτοποιείτε τους αρνητικούς. Με τι τους θετικούς. Με τι τους αγίους, αγγέλους, διαβόλους, τριβόλους. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ταυτότητες μέσα που λειτουργούν σαν εξισώσεις. Και έτσι αυτά που πιστεύουμε ο εσωτερικός μας κόσμος, αναλόγως στην ταυτότητα που έχουμε δώσει στον εαυτό μας σχετικά με τον εσωτερικό μας κόσμο, ερχόμαστε και σαν συμπεριφορά, υποσυνείδητα περισσότεροι άνθρωποι, να το βγάλουμε έξω και με τον εξωτερικό κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε τώρα τα πράγματα, τη γνώση, την όρεξή σας για μάθημα όσοι έχετε, και τα σενάρια της ζωής. Στα μαθήματα λοιπόν που δίνουμε, όπως αυτά που σας λέω, εκμεταλλευόμαστε όλα τα σενάρια της ζωής. Παλιά ο άνθρωπος, επειδή ξέχασε τις ασκήσεις και τα μαθήματα, οτιδήποτε είχε εθισμό πάνω του, το έλεγε κακό. Κακό το σεξ. Γιατί έχεις ένα λεπτοφιές όργανο που τραβάει παραπάνω δονήσεις, και αυτό το όργανο, το εδίο, το πέος, όλα τα γεννητικά όργανα, τι κάνουνε, δίνουνε παραπάνω ευαισθησία και βαράει μέσα σου βαθιά, και αν εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται, θα σε οθήσεις στο πάθος. Το ίδιο και με τη γλώσσα. Οι άνθρωποι τι κάνουνε, έρμεα της γλώσσας. Το ίδιο και με τη φαντασία. Οι άνθρωποι έρμεα της φαντασίας. Βλέπετε λοιπόν γι' αυτό πολλές φορές η τότε εκκλησία, οι τότε άνθρωποι, στον τότε κόσμο, τι λέγανε, μη κακό, μη κακό, τζζ. Όπως τα παιδάκια. Δεν είναι τα παιδάκια ότι άμα βάλεις το χέρι στην πρίζα θα καείς, μόνο ο τρελός το βάζει. Αλλά όποιος δεν ξέρει τον ηλεκτρισμό, δεν μπορείς μέχρι να του εξηγήσεις τον ηλεκτρισμό να κάθεσαι και να το αφήνεις εκεί πέρα. Αναγκαστικά λοιπόν θα το τραβάς από εκεί. Έρχεται η ώρα λοιπόν τώρα με τα μαθήματα που κάνουμε, έρχεται η ώρα με τη γνώση που μεταδίδουμε, να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε στη ζωή, τι είναι, είναι ουδέτερης φύσης. Γι' αυτό λοιπόν για να υπάρχει, ο Θεός δεν κάνει λάθη, πρέπει να μπούμε στην φαντασία του Θεού για να το έχει φτιάξει. Και πάλι το παράδοξο που είναι η αρχή, θα λέγαμε, της καινούργιας διάστασης των μαθημάτων, όπως η επιστήμη του προφανούς που λέμε, όπως ο μοντέρνος μυστικισμός που γράφω καμιά φορά, έρχεται να μας δείξει λοιπόν ορισμένα πράγματα ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και ένα χρήσιμο
ποιήσουμε όλες τις εκδοχές του εαυτού μας. Άρα λοιπόν τίποτα στην πραγματικότητα δεν είναι πάγια κακό. Ξέρουμε λοιπόν να το χρησιμοποιούμε πότε, όταν καταλαβαίνουμε το σκοπό ύπαρξής του. Έτσι είναι σαν να μπαίνουμε σε μια κατάσταση μονοθεϊσμού, να τα κοιτάμε όλα σαν σύνολο, για να δούμε πώς γίνεται ακόμα και το κακό να δουλεύει, αυτό που λέμε εμείς κακό δηλαδή, πώς γίνεται να δουλεύει και πώς εξυπηρετεί για να το βάζει αυτή η μέγιστη νοημοσύνη και να μας πιάνει δέος, καθώς βλέπουμε την τεράστια νοημοσύνη που τα χωράει όλα. Εξυψώνοντας τη συνείδησή μας, αγαπώντας, παύλα γνωρίζοντας, άγουμε λοιπόν εις το παν, άγουμε εις το όλον, τι, το κάθε τι. Γι' αυτό λοιπόν όταν άγεις εις τον όλον το κάθε τι, σημαίνει ότι το χωράς μέσα στο όλον, βλέπεις τη χρησιμότητά του. Καταλαβαίνεις γιατί το έκανε ο Θεός και είναι σαν να ενώνεσαι με τη συνείδηση του εκάστοτε Θεού για το ανάλογο περιβάλλον, για την ανάλογη συλλογικότητα. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, με αυτό τον πρόλογο που μιλήσαμε για τις συχνότητες, μιλήσαμε για τις συχνότητες της ταυτότητας, μιλήσαμε για τις ταυτότητες που πρέπει πραγματικά το θέμα να το δούμε εσωτερικά, αυτοί που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες διδασκαλίες, ομιλίες, πρακτικές, θα το δούμε λοιπόν εσωτερικά, ώστε να έχουμε στην ψυχική μας ανάπτυξη αυτή τη μεγάλη, θα λέγαμε, ευκαιρία να μάθουμε ένα ακόμα πράγμα. Θα απαντώ τώρα στις ερωτήσεις σας και να θυμάστε ότι πρέπει να μάθουμε τον μηχανισμό που δημιουργεί την πραγματικότητα που πρέπει να αφήσουμε, γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει. Ο άνθρωπος δεν είναι σαν τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να μπορεί να γίνει προγραμματιστής. Τα ζώα, καθότι αγαθά, δεν έχουν μέσα τον προγραμματιστή, γι' αυτό η πραγματικότητα μπορεί να φτιάξουν στηρίζεται πάνω στο ένστικτο. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έχει την ικανότητα να μπορεί να πηγαίνει στο βαθύτερο σημείο συνειδητά και να ανεβάζει τη συνείδησή του, να ενώνεται δηλαδή συνειδητά με το ψυχικό του πεδίο, με τον ανώτερο εαυτό του, έχει την ικανότητα να μπορεί να είναι προγραμματιστής του εαυτού του. Οι άνθρωποι ζώα, τα προγράμματα που έχουν μέσα τους και δουλεύουν, είτε είναι αρνητικά είτε θετικά, αν είναι αρνητικά τα λένε τραύματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και κοιτάνε συνέχεια να πολεμήσουν και να αλλάξουν το περιβάλλον, γιατί δεν είναι προγραμματιστές. Οι άνθρωποι που δημιουργούμε εμείς, τους κάνουμε να είναι προγραμματιστές, να θυμηθούν την ικανότητα του προγραμματισμού για να μπορούν να μπαίνουν τόσο βαθιά μέσα τους, ώστε να βγάζουν τα προγράμματα που δεν είναι δικά τους. Γι' αυτό λοιπόν τα ζώα βλέπετε πόσες φορές έχουν γίνει πειράματα και χωρίς να ξέρουν τι κάνουν, χωρίς να έχουν την όρεξη να ερευνούν, απλά επακούνε σε κάθε ερέθισμα που έχει καταγραφεί μέσα τους. Και αυτό είναι ο θηλαστικός εγκέφαλος. Εμείς όμως που είμαστε άνθρωποι και ξεχωρίζουμε, επειδή έχουμε ανθρώπινη ψυχή, από τα ανθρωποειδή, από τους πιθήκους και τα υπόλοιπα ζώα, καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε με παραπάνω, θα λέγαμε, πτυχές φωτός. Και μέσα μας, όπως όλα τα πράγματα, αυτή η σπήρα που έχει η ανθρώπινη ψυχή είναι πολύ πιο μεγάλη από τη σπήρα που έχουν τα μονογκεφαλικά, αντιεγκεφαλικά και στο τέλος τριγκεφαλικά όντα. Μόλις αναπτύσσουμε αυτή τη σφύρα και γεμίζει με φως, τότε μπορούμε να βγάλουμε όλες τις ικανότητες. Γι' αυτό μετράμε μέσα στις διαστάσεις την εξελικτική κατάσταση σε πυκνότητες φωτός, όπως λέγαμε παλιά στα βίντεο πριν 10 χρόνια είπαμε. Οι πυκνότητες φωτός είναι οι συνειδησιακές καταστάσεις που έχουν κάποια, θα λέγαμε, όντα. Παραδείγματος χάρη, στην πρώτη πυκνότητα φωτός είναι ο στοιχειακός πίνακας και σιγά σιγά λίγες μονοκυταρικές, θα λέγαμε, οργανισμοί, μονοκυταρικοί οργανισμοί. Στη δεύτερη πυκνότητα φωτός είναι τα φυτά και ελαφρά μερικά σιγά σιγά έντομα και τα υπόλοιπα. Στην τρίτη πυκνότητα φωτός μπαίνουμε σε εκείνη τη ζωώδη κατάσταση μέχρι την κατάσταση του ανθρωποειδούς και στην τέταρτη πυκνότητα φωτός είναι ο πραγματικός αστρικός άνθρωπος. Μετά υπάρχει η πέμπτη και η έκτη πυκνότητα φωτός, που μέχρι στιγμής οι άνθρωποι μπορούμε να μπαίνουμε μόνο στα όνειρά μας, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μερικοί έχουμε φτάσει, αλλά για να γίνεται συνειδητά και όπως τα καινούργια, σιγά σιγά παιδιά, τα ξεκινάνε και θα έρχονται σε μια
καινούρια πυκνότητα φωτός. Πάνε να πει λοιπόν ότι το φως μέσα του θα είναι πιο πυκνωμένο. Η συνείδηση θα είναι περισσότερη. Και περισσότερη συνείδηση, περισσότερο φως, σημαίνει ότι έχουν παραπάνω εργοστασιακές ρυθμίσεις, παραπάνω μνήμες, παραπάνω ενθύμηση, παραπάνω ενώσεις. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η πυκνότητα φωτός μπορεί να μεγαλώσει και τώρα η ανθρωπότητα πάει από την τρίτη στην τέταρτη πυκνότητα φωτός. Γι' αυτό και σιγά σιγά τα όνειρα θα γίνονται ακόμα πιο αληθινά και η φυσική πραγματικότητα θα ξεκινήσει να είναι σαν όνειρο. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τους επιστήμονες να λένε ότι δεν υπάρχει φυσική πραγματικότητα και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους πως τα όνειρα είναι τόσο αληθινά για να μπορούν σιγά σιγά να νιώθουν ότι εκεί είναι πιο απελευθερωμένοι. Και μια που είπα και αυτό, μέσα μου ήρθε στο μυαλό σε ένα μάθημα που κάνα τώρα πρόσφατα με μια φίλη, της είπα γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν. Ο άνθρωπος πεθαίνει όταν σταματήσει να έχει όνειρα που μπορεί να κάνει πραγματικότητα. Όταν είμαστε παιδιά, μωρά, τα όνειρά μας τα ζούμε. Ακόμα το φυσικό μας όμως σώμα δεν μπορεί να τα παίξει. Όταν είμαστε νέοι, σταματάνε τα όνειρα πολύ πολύ γιατί ξεκινάμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Και όταν είμαστε γέροι, πάλι επειδή δεν μπορούμε τα όνειρά μας να τα κάνουμε πραγματικότητα γιατί το σώμα έχει γεράσει λόγω πεποιθήσεων, τα όνειρά μας λοιπόν τα παίζουμε όταν κοιμόμαστε. Μέχρι που στο τέλος, όταν δεν μπορούμε να παίξουμε τα όνειρά μας, η ψυχή θέλει να βγει για να τα παίξει και έτσι προχωράμε σε αυτό που λέτε και λέμε θάνατο, για να παίξουμε εκεί τα υπόλοιπα όνειρά μας. Και μετά σιγά σιγά ερχόμαστε πάλι να ξαναπαίξουμε τα όνειρα στη γη. Όλη η ζωή δεν είναι παρά ένα όνειρο. Γι' αυτό πάντοτε να ονειρεύεστε και τα όνειρά σας να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε τις ανάλογες υποστηρικτικές πεποιθήσεις για να τα κάνετε πραγματικότητα. Όταν η ψυχή λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα, τραβιέται εσωτερικά και πέφτουμε για ύπνο. Φεύγει από το σώμα που δεν μπορεί να επεκταθεί και πηγαίνει στα σώματα που μπορεί να επεκταθεί. Γι' αυτό λοιπόν, για να έχετε μια μακροζωία, κάντε όνειρα που μπορείτε, έτσι, και κάντε ό,τι μπορείτε από αυτά που ονειρεύεστε, γιατί στο τέλος όλοι, μόλις μας αφήσει η φυσική, η βιωτική, η βιολογική, θα λέγαμε έτσι, η ενέργεια, ας το πούμε έτσι, τι κάνουμε, συνεχίζουμε τα όνειρά μας στην επέκταση, γιατί εδώ πέρα βαράει στο στη φυσική πραγματικότητα και μέχρι να φτιάξουμε επιπληθείς και να θυμηθούμε τον εαυτό μας, θα έρθει λοιπόν η εποχή που ο άνθρωπος θα ζει 300, 400, 500 χρόνια όπως οι υπόλοιπα όντα που δεν έχουν τόσο αντίσταση και αρνητικές πεπιθήσεις. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ άλλο, θέλω λοιπόν να γράψετε τα θέματα, τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσουμε. Για να πάμε να δούμε τι καλό έχουμε εδώ πέρα. Καλησπερίζουμε πάλι όλο τον κόσμο και αυτούς που μπήκανε τώρα και αυτούς που είναι από την αρχή. Για να δούμε, έχουμε καμία ερώτηση ή θα σας πω και άλλα πράγματα. Οι ψυχές που φεύγουν, μας βλέπουν, έχουν επικοινωνία μαζί μας. Για να δούμε τι λέει εδώ. Η Τόνια. Λοιπόν, Τόνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι καθώς εμείς φεύγουμε από το θέατρο που παίζουμε, έρθει η ώρα να φύγουμε από το ρόλο. Ο κακός, ο καλός, όποιος και να είσαι, έρχεται η σκηνή εκείνη που πρέπει να φύγεις για κάποιο λόγο. Και πας στο καμαρίνι. Στο καμαρίνι κοιτάς και λες πω, πω, κοίταξε πως είναι το θέατρο, παίζεται η σκηνή. Αλλά μα ξέρεις ότι τελειώνει εκεί πέρα, θα λέγαμε, και το έργο έχει κι άλλο να παίξει, και εσύ είχες μόνο να παίξεις μερικά λεπτά και μετά έχει άλλο 2-3 ώρες. Λες εντάξει, οκ, πάω να κάνω κάτι άλλο, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Έτσι είναι και το ενδιαφέρον των ψυχών. Μόλις φεύγεις, πρέπει να θυμηθείς λοιπόν ότι καθώς εμείς φεύγουμε και πάμε στην τέταρτη πυκνότητα, όπως σας είπα προηγουμένως, και στην πέμπτη, ανάλογα το τι έχουμε μέσα μας, περνάμε από τα κατώτερα αστρικά, στα νότερα αστρικά, πάμε στον αρχιετυπικό κόσμο, ο καθένας πάλι αναλόγως στις πεποιθήσεις και την ενέργεια που έχει μέσα του, το πόσο ελαφρύς είναι και ανεβαίνει, ας το πούμε έτσι, όπως το λένε εδώ οι άνθρωποι. Θυμάται παραπάνω τον εαυτό του. Έχει άλλη ταυτότητα, όπως είπαμε, για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν προηγουμένος παιδί, αδερφός. Είναι φυσικό να έχεις ένα ενδιαφέρον, αλλά καθώς φεύγεις και ανεβαίνεις, ξεκινάνε άλλα ενδιαφέροντα
γιατί απλά θυμάσαι τον εαυτό σου και θυμάσαι τους άλλους σαν ηθοποιούς, όχι σαν το ρόλο που παίξατε. Παραδείγματος χάρη, εδώ μπορεί να είναι ένας παιδί, ο άλλος παππούς, άλλος, έτσι, κάποια σχέση συγγενής ή φίλος. Στις αρχές λοιπόν τριγυρνάς εκεί πέρα και ακόμα μέσα σου παίζεται το σενάριο. Όταν όμως εξυψώνεσαι και αρχίσεις και θυμάσαι πάλι τον εαυτό σου σαν ηθοποιό και όχι σαν τον ρόλο, τότε θυμάσαι και τους άλλους σαν ηθοποιούς. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, φεύγει το ενδιαφέρον τόσο πολύ για τον ρόλο. Όσο φεύγει το ενδιαφέρον για το δικό σου ρόλο, τόσο φεύγει και για το θεατρικό. Γιατί μετά μπαίνει στην έννοια του ηθοποιού λοιπόν. Μπαίνει στην έννοια του πνεύματός σου. Και από τη στιγμή που μπαίνει στην έννοια του πνεύματός σου, τους αναγνωρίζεις πλέον όλους σαν πνεύμα. Οπότε δεν θα κάτσεις να μιλήσεις τον άλλον μέσα από το ρόλο που πριν είχες. Με τον άλλον, αν θες να μιλήσεις, του μιλήσεις με την έννοια του ηθοποιού προς ηθοποιό. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι και τα πνεύματα, γιατί δεν μπορούν να φιλοσοφήσουν αυτού του είδους την αλήθεια που σας λέω. Και νομίζουν ότι κάθε φορά οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως ο ρόλος που τους ξέραμε εδώ. Εντάξει. Άρα και μας βλέπουν, απλά δεν έχουν τέτοιο ενδιαφέρον να κοιτάξουν τον εαυτό σου με αυτή την έννοια που το κοιτάς και εσύ. Έχετε άλλου είδους σχέση πλέον, που εσύ ακόμα, επειδή είσαι στο έργο εδώ πέρα και στο ρόλο εδώ πέρα της προσωπικότητας, δεν το αντιλαμβάνεσαι όπως το αντιλαμβάνονται εκείνοι. Γι' αυτό και όταν εμείς μπαίνουμε στην κατάσταση του ηθοποιού, στο πνεύμα μας, εν ζωή, μπορούμε και βλέπουμε ότι έχουμε επικοινωνίες με άλλα όντα, πάρα πολλές, πολυεπίπεδες, σε πολλές διαστάσεις, όπως σας είπα, και παίρνουμε και δίνουμε συνεχόμενα μηνύματα, πληροφορίες. Έτσι, όσο περισσότερο αναβαθμίζεστε, τόσο περισσότερο θα λειτουργείτε σε άλλα επίπεδα και θα δείτε πάρα πόσο πολύ κοινωνικοί είστε όλοι. Είτε είσαι στο βουνό μόνος, είτε είσαι εδώ πέρα μέσα στην πολυκοσμία. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, πάμε, Θοδωρής. Λοιπόν, κάντε ερωτήσεις για να μην μιλάω εγώ μόνο. Σταμάτη, ένα ενδιαφέρον ερώτημα για τους υπόλοιπους είναι αν οι εκλάμψεις του ήλιου που κάνουν τα τελευταία χρόνια ενεργοποιούν το πολυδιάστατο σώμα μας και πώς το επηρεάζει, πώς το βιώνουμε εμείς. Οι εκλάμψεις που κάνει ο ήλιος σίγουρα έχει να κάνει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο φαντάζεσαι. Στο φυσικό επίπεδο, αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες, οι εκλάψεις έχουν να κάνει με τη φυσική πραγματικότητα. Οι ενέργειες που έρχονται, έτσι, ραδιενεργές, ηλεκτρονιακές, δεν φαίνονται με την έννοια των εκλάψεων του ήλιου, γιατί δεν έρχονται από τον ήλιο. Πολλές φορές ενεργοποιούν τον ήλιο να βγάλει ορισμένα τέτοια πράγματα. Αυτό που έχουν υπόψη λοιπόν οι άνθρωποι είναι ότι όταν ο ήλιος πετάξει μια μεγάλη φωτιά, ας το πούμε, μπορεί να τα κάψει όλα πάνω στη γη. Και είναι φυσικό. Και όταν τα κάψει όλα, τι μένει? Μένει κάτω το κάρβουνο και ο αέρας, είπαμε, τι κάνει η φωτιά? Τα διαλύει σε ανώτερα και κατώτερα. Υπό αυτή την έννοια, η διάλυση είτε είναι της φωτιάς, είτε είναι της εκλάψεως στον ήλιο, είτε είναι της συνείδησης, λαμβάνεται σαν κάτι που διαλύει και διαχωρίζει τα σώματα. Από αυτή την έννοια λοιπόν, οι εκλάψεις του ήλιου τι θα κάνουνε? Θα κάψουν τα κατώτερα σώματα. Οι άνθρωποι όμως που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά τα κατώτερα σώματα θα νιώσουν απλά τη μετάβαση, θα νιώσουν απλά ότι πεθαίνουν, θα νιώσουν απλά ότι καίγονται και τα κατώτερα πράγματα θα καούνε, γιατί η φωτιά έρχεται, είπαμε, να αναλύσει τα ανώτερα με τα κατώτερα. Γι' αυτό λοιπόν, αναλόγως το τι εκλάψεις έρχονται και με τι δύναμη έρχονται, μπορούν να επιφέρουν καταστροφή. Η έννοια λοιπόν αυτή, ότι θα γίνουν εκλάψεις και θα γίνει το γεγονός και όλα αυτά τα πράγματα, έρχεται μόνο όταν υπάρξει μια κατάσταση τέτοια που η συνείδηση των ανθρώπων μεταβεί σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει με μερικές ενέργειες που σας έχω πει για το διαχωρισμό, δηλαδή κάθε φορά, σε κάθε κύκλο της ανθρωπότητας, με διάφορες φαινομενικές, τα λέγαμε έτσι, ενέργειες που έρχονται συμπαντικές, δημιουργούν αυτούς τους κύκλους των φυλών που ξέρετε πάνω στην ανθρωπότητα, και κάθε φυλή λοιπόν χωρίζεται στα δύο στο τέλος. Σε αυτό το κομμάτι την αφρόκρεμα που μεταβαίνει στο επόμενο επίπεδο και στο άλλο που ξαναγυρνάει στον πυρήνα. Έχετε ακούσει που λέμε πολλές φορές ότι οι φυλές που δεν αναβαθμίζονται εισέρχονται στον πυρήνα της γης, με την έννοια ότι οι προηγούμενες φυλές χωριστήκανε και αυτές τα δύο
Και κάθε φορά λοιπόν, όπως έχετε τον εαυτό σας που πεθαίνετε και το ανώτερο πηγαίνει στο κατώτερο και το άλλο πηγαίνει στο κατώτερο, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις φυλές πάνω στην επιφάνεια της γης. Υπάρχουν λοιπόν οι φυλές που αναβαθμίστηκανε, αναλυφθήκανε, και υπάρχουν λοιπόν φυλές που υποβαθμιστήκανε και ζήσανε τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, ή αυτοί που επιβιώσανε από όλες τις καταστροφές στα έγκαιτα της γης. Αλλάξανε το DNA. Βέβαια δεν σας έχουν πει αυτή την ιστορία και δεν την έχουμε αναλύσει τόσο πολύ, αλλά έχω μιλήσει αυτό το πράγμα. Αλλάξαν το DNA καθώς κάτω από τη γη τρως άλλες ραδιενεργές και ηλεκτρομαγνητικές καταστάσεις. Η τεχνολογία προχωράει, αλλά τη δουλεύεις έτσι ώστε να μπορείς να δουλεύεις με το φαινομενικό φως. Εξελίσσεσαι με μια είδος υπεξέλιξης όμως, χάνεις ορισμένα πραγματάκια και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που έχετε ακούσει για την κρυφή αγκάθα, το σύστημα και τις εσωτερικές, θα λέγαμε, φυλές που υπάρχουν σε μια άλλη, σε εισαγωγικά, διάσταση, η οποία είναι άλλη μια διάσταση που ανεβήκανε στα κατώτερα αστρικά. Για τον κόσμο που δεν ξέρει και μπορεί να μπερδευτεί, τα ανώτερα με τα κατώτερα αστρικά είναι πάνω από τη δόνησή μας, όπως έχουμε οι περιόδες και οι πέριθρες στο φάσμα των ακτίνων, όπως έχουμε πάνω οκτάβες, κάτω οκτάβες στον ήχο. Έτσι συμβαίνει και με τις διάφορες, θα λέγαμε έτσι, δονήσεις και συχνότητες. Γι' αυτό λοιπόν έχετε ακούσει που λέγανε για τον Άδη, έχετε ακούσει που λέγανε για τα ηλίσια παιδεία, για να σας δείξουν πάντα ότι υπάρχουν και άλλες οκτάβες που η συνείδησή μας κυκλοφορεί. Σε τέταρτη λοιπόν πυκνότητα συνείδησης, στα κατώτερα αστρικά, εκεί όπου ο άνθρωπος πηγαίνει με τα όνειρα ή όταν πεθαίνει, δημιουργείται λοιπόν αυτό το πράγμα και οι φυλές εισέρχονται προς το πυρήνα της γης και παίζουν όπως το Matrix τη Zion, αν έχετε ακούσει, όποιος έχει δει το Matrix. Και λοιπόν αυτοί οι Zion έχουν πολλές φορές ψεύτικες προφητείες, ψεύτικα channeling, ψεύτικα τέτοια, γιατί έρχονται στον κόσμο της επιφάνειας σε συγκεκριμένες στιγμές, καθώς είναι πιο αναπτυγμένοι στην τηλεπάθεια, πιο αναπτυγμένοι, αλλά έχουν χάσει πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται σαν ένα είδος όπως είναι οι Greys που περάσανε και αυτό στη δική τους, θα λέγαμε, κατάσταση. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πολλές φορές πως μπερδεύονται οι άνθρωποι, ότι πολλές φορές μιλάνε εξωγήινοι και τους μιλάνε οι εσωγήινοι που ανήκουν σε προηγούμενες συλλογικές ανθρωπότητες που περπατήσανε στον πλανήτη Γη. Αυτά τα εξηγήσουμε και άλλες φορές για να μην φύγει το μυαλό σας. Απλά να ξέρετε ότι όποιες ψυχές δεν εξελίσσονται αρκετά ώστε σε κάθε διαχωρισμό να αναβαθμιστούν, τι κάνουνε, όπως τα ηλεκτρόνια σας έχω πει, όταν μάθουμε στο γυμνάσιο, έτσι, τη χημεία, τη φυσική, τι κάνουν τα ηλεκτρόνια, αναλόγως τη δύναμη που έχουν την πυρήνα και τα ηλεκτρόνια τη δύναμη που έχουν, ή μεταβαίνουν σε στιβάδες, και έτσι θα είναι οι 7 φυλές των 7 επιπέδων που θα δημιουργηθούν στον άνθρωπο και στο τέλος θα γίνουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Βλέπε οι ψυχές των ανθρώπων πως πηγαίνουν από πλανήτη σε πλανήτη, ή εισέρχονται ξανά στον πυρήνα, όπως πάνω έτσι και κάτω. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις ψυχές. Οι ψυχές που μπορούν να φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο φως, περνάνε στιβάδα και που εμείς το λέμε γραμμικά οι επόμενες μου εσαρκώσεις κτλ. Και οι ψυχές που δεν μπορούν εξελιχτικά να φέρουν αυτή την αποτάφτιση από το μαγνητισμό της φυσικότητας της γης, γι' αυτό λέμε απελευθερώσου, αποταυτίσου, τι κάνουνε, ξανατραβιούνται προς τα έκατα του πυρήνα για να ξαναγεννηθούν μετά σε μια άλλη κατάσταση και να ξαναπεράσουν την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη στη βάδα, αναλόγως την ανθρωπότητα και πόσο η γη κρατάει αυτές τις διαστάσεις στη δική της εξέλιξη. Φανταστείτε ότι η γη είναι σαν ένα άτομο. Φανταστείτε ότι ο ήλιος είναι σαν ένα άτομο. Φανταστείτε το γαλαξία ότι είναι σαν ένα άτομο. Όλα στο διάστημα έχουν στρογγυλή κατάσταση, ανεξαρτήτως να βλέπουμε εμείς στην ευθεία τους γραμμή. Λοιπόν, και οι ενέργειες είναι το ίδιο παντού. Όταν φτάσουμε λοιπόν εμείς σε αυτό το επίπεδο και καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, μπορούμε και καταλαβαίνουμε επίσης και για τις περιασμένες, αυτό που λέτε, ζωές και τις εσαρκώσεις. Παραδείγματος χάρη, μου λένε οι άνθρωποι, στα μάτια μου λένε, γιατί δεν κάνεις, ξέρω εγώ, να δούμε την παλιά εσάρκωση και όλα αυτά τα πράγματα. Και σας είπα ότι οι παλιές εσαρκώσεις που λέτε τις περισσότερες φορές δεν είναι τίποτα άλλο παρά το τι ελπίζετε, τι φαντάζεστε, τι νομίζετε,
και 500 άλλα πράγματα. Δεν είναι αυθεντική εσάρκωση, γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σας δώσει πληροφορίες, να σας πει εγώ σου να τάδε, ήσουν τάδε, ήσουν εκεί, αυτό εκεί και να πάτε να τα βρείτε. Γιατί δεν μπορεί να βλέπουν τα πράγματα, να ξεχνάνε πώς λέγεται το όνομα, διεύθυνση κτλ. Και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα που μπορεί να σας στείλει να τα βρείτε και να ψάξετε και να δείτε και πώς ενώνεστε εσείς με αυτό. Γι' αυτό οι άνθρωποι λοιπόν δεν ξέρουν και πάνε και ακούνε ό,τι να είναι. Αυτό όμως έχει να κάνει επειδή εκείνη την ώρα, αυτό που διαβάζει, είπαμε, ο κάθε ευαίσθητος σας λέει, η προηγούμενη ζωή σου είναι αυτό, έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα, με μια ενέργεια που πρέπει να βρείτε μέσα σας και εκείνη την ώρα συνδέεστε με την τάδε ενέργεια. Και επειδή συνδέεστε και θέλετε να βρείτε μέσα σας και να ανακαλύψετε αυτή την ενέργεια, βγαίνει απ' έξω, θα λέγαμε, συγχρονιστικά ένα ιστορία, ένα θέμα γενικά, και ο καθένας μπορεί να είναι ο Ναπολέων, η Χαρίκλια, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής, η γιαγιά η τέτοια, η προγιαγιά της, ο καθένας λοιπόν τις ενέργειες που έχει να παίξει μέσα της. Οι πραγματικές, θα λέγαμε, καταστάσεις σύνδεσης που έχουμε, γιατί όλοι έχουμε πολυεπίπεδα πράγματα, βρίσκονται και σε πολυεπίπεδες, θα λέγαμε, επόμενες ή προηγούμενες ζωές. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι τώρα, το καταλάβατε, το καταλάβατε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα κέντρο και γύρω-γύρω λοιπόν ξεκινάει μια σπήρα, έτσι, με τη μορφή Φιμπονάτσι. Και από αυτό το ίδιο κέντρο ξεκινάνε και άλλες σπήρες από άλλη κατεύθυνση με τη μορφή Φιμπονάτσι. Εκεί που τέμνονται οι σπήρες μεταξύ τους, είναι εκεί που η μία χρονογραμμή με την άλλη χρονογραμμή συνδέονται και έτσι, θα λέγαμε, ο μελλοντικός εαυτός σας, μετά από 1000 χρόνια, 100, 500, εκείνη την ώρα με εσάς δουλεύει μέσω του ανώτερου εαυτού σας και σας μεταδίδει πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, επειδή είναι στην ανάλογη κατάσταση και συνδέονται, σας έρχονται σαν προαίσθημα. Άλλες πληροφορίες, επειδή είναι εκεί την ώρα, πάλι με το ανώτερο εαυτού σας, με το που κατεβαίνει στο κατώτερο, σας φαίνεται σαν ντεζαβού και λέτε, οπ, σαν να το έχω ξαναζήσει. Γιατί ενώνονται οι καταστάσεις, αλλά μέσω του ανώτερου εαυτού σας. Και το προσυνείδητο πάει πιο αργά, το συνειδητό σας, θέλω να πω, πιο κάτω. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που λέτε περασμένες ζωές έχουν να κάνουν με τη χρονογραμμή. Και μου λέει ο καθένας ότι ξέρεις κάτι, σταμάτη. Εσύ μου λέει τι περασμένες ή τι επόμενες ζωές έχεις. Και του λέω, κοίταξε, εδώ στη γη ενώνομαι με πολλές περασμένες ζωές. Με τα όντα πέμπτης πυκνότητας, με τα όντα τέταρτης πυκνότητας, ένα φράκταλ από αυτό που λέω μέλλον, έτσι, είναι μερικοί, θα λέγαμε, παύλα μελλοντική αυτή μου, παύλα οδηγή, παύλα σχέσεις που μου δίνουν και συσσωρεύονται οι πληροφορίες. Όπως βλέπετε, αυτό που λέμε καμιά φορά channeling ή πώς κατεβάζει πληροφορία. Όλοι σας έχετε τους μελλοντικούς εαυτούς σας και τους παρελθοντολογικούς. Τι είπαμε, έχουμε κατά σκόπους παντού. Το θέμα είναι πώς μπορείτε λοιπόν να εννοήσετε πώς δουλεύει ο μηχανισμός. Όλα είναι εδώ και τώρα. Εγώ το εύκολο είναι να σας πω ότι ο επόμενος, το λέγαμε αυτό τώρα τη πέμπτη πυκνότητα εναών, είναι ο μελλοντικός εαυτός μου. Θα ξαναγεννηθώ σε εκείνο το πλανήτη, στην πέμπτη πυκνότητα. Αυτό είναι το εύκολο, τον το λέμε από κάτω, γραμμικά, σαν τα παιδάκια. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Εκείνος έχει άλλη χρονογραμμή, εγώ έχω άλλη χρονογραμμή. Καταλάβατε, απλά οι δύο χρονογραμμές τέμνονται και εκείνη την ώρα δημιουργούμε εδώ, επειδή χρειαστήκαμε και οι δύο να έχουμε αυτή τη γέφυρα, αυτό το link. Εκείνος δηλαδή από μένα μπορεί να έχει μόνο εμένα σαν ένα προηγούμενο αυτό του στη γη. Καταλάβατε. Δεν είμαι εγώ το παρελθόν του μόνο όλο και αυτό είναι το δικό μου το μέλλον όλο. Θα το ξανακούσετε να το καταλάβετε. Είναι ακριβώς όπως δουλεύουμε μέσα μας. Μέσα μας λοιπόν έχουμε τα διάφορα εγώ μας. Αυτά τα διάφορα εγώ μας ακολουθούν την ίδια χρονογραμμή της εσάρκωσής σας, του εαυτού σας. Αυτά τα διάφορα εγώ δηλαδή που έχω μέσα μου ακολουθούν το χρονογραμμή του σταμάτη. Από τότε που γεννήθηκα μέχρι τότε που θα πεθάνω. Δεν μπορεί κανένα να φύγει και να πάει αλλού. Γι' αυτό είναι παράλληλοι αυτοί που όμως ακολουθούν την ίδια χρονογραμμή της εξέλιξης του σταμάτη. Έτσι, τώρα της ζωής μου. Έτσι ακριβώς υπάρχουν και άλλοι πλανήτες και άλλες χρονογραμμές και άλλοι γαλαξίες και άλλα σύμπαντα και άλλες συλλογικότητες που ακολουθούν τη δική τους χρονογραμμή και απλά τέμνονται οι χρονογραμμές. Λοιπόν, άρα εγώ δεν είμαι το παρελθόν του κανένα από αυτού, είμαι ένα κομμάτι από το παρελθόν και ο άλλος είναι ένα κομμάτι. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε πολλές σχέσεις κάθε φορά, πολλές ενώσεις και είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτά τα απλά πραγματάκια που παίζουν τα παιδάκια, όπως τα λέμε εμείς,
καθόμαστε και γελάμε και χαιρόμαστε, γιατί τι είπαμε, είναι ωραίο να βλέπεις τα παιδιά να χαίρονται. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω να πούμε για άλλα πράγματα, όχι τόσο πολύ έτσι τραβηγμένα, θα λέμε πιο κάτω, γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, μέχρι να γίνουμε διάμεση ακούμε άλλους διάμεσους. Όλοι θέλουν να πω ότι είμαστε διάμεσοι, Ανδρέα. Όλοι είμαστε διάμεσοι. Ο λόγος που νιώθεις ότι είσαι διάμεσος είναι περισσότερο οι πεπιθήσεις. Πώς προσκοπεί έλα να κάνεις τα μαθήματα, βλέπεις, ενώ έρχεσαι στις διαλέξεις. Πολύ καλός, αγαπημένος φίλος ο Ανδρέας. Λοιπόν, τι έχουμε πει, ότι οι πεπιθήσεις που έχουμε μάθει και έτσι όπως έπρεπε παλιά για τον άνθρωπο που ήταν υποβαθμισμένος, που ήταν μόνο κάτω από το εγώ του, που ήταν αποκομμένος, που ήταν μόνο με το φυσικό νου, έπρεπε να βγάλει συγκεκριμένες λοιπόν αντιλήψεις, γεγονότα, δεδομένα, ορισμούς. Οι ορισμοί λοιπόν όλοι που είναι κάτω από το φυσικό μόνο νου δεν μπορούσαν να βγάλουν αυτές τις διδασκαλίες. Τώρα που η ανθρωπότητα ενεργοποιεί και το υπόλοιπο μέρος, ένα κομμάτι, όχι όλο, ένα κομμάτι, δηλαδή το συνειδητό γίνεται πιο μεγάλο μέσα στο υποσυνείδητο, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλα σχετίζονται, όλα υπάρχουν τώρα, όλα είναι ένα. Μέσα μας είναι παντού ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν άλλες σχέσεις έχουμε όταν είμαστε στο φλοιό και εξωτερικά τη συνείδησή μας, άλλες σχέσεις έχουμε όταν είμαστε πιο εσωτερικά. Έτσι λοιπόν όλοι είμαστε διάμεσοι στην πραγματικότητα, απλά δεν εμπιστευόμαστε λόγω πεπιθήσεων τον εαυτό μας. Ανά πάση στιγμή παίρνετε, όπως είμαι από μένα τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι ανά πάση στιγμή, επειδή έχετε εσείς το οπτικο-ακουστικό, συνειδητό κομμάτι σας, και λέτε, α, τώρα μας σταμάτησε και ήρθε και μια πληροφορία. Έτσι συνεχόμενα βομβαρδίζεστε με πληροφορίες. Απλά πρέπει να μάθετε και τις άλλες γλώσσες. Λοιπόν, Λεμούρι λοιπόν και Ατλάντη, σε αυτό που απάντησε υπάρχουν στα έγκατα. Οι Λεμούρι και Ατλάντη, έτσι όπως λέγαμε τότε τα όντα της παλιάς, έτσι, Μου, Υπήρου και της παλιάς Ατλαντίδας, και έτσι πήρανε όλες οι περίοδοι, γιατί είναι χιλιάδες χρόνια όλα αυτά πράγματα, έτσι. Και πολλές μεταλλάξεις, πολλά πειράματα, πολλά επίπεδα στους Ατλάντες, πολλά επίπεδα στους Λεμούριους. Ναι, βρίσκονται στα έγκατα της γης, όχι όπως ακριβώς έτσι όπως θέλεις το φαντάζεσαι, αλλά μέσα σε διάφορες άλλες διαστάσεις της γης, και του κάθε ένα από αυτά τα πράγματα έχουν τις δικές τους συλλογικότητες. Έχουν φτάσει με κατάσταση όπως είπαμε τέταρτης πυκνότητας συνείδησης, ή ημιεθερικά κατά εμάς καμιά φορά, και μπορούν τηλεπαθητικά, όπως είπαμε και άλλες φορές, να συνδέονται με την επιφάνεια της γης. Έχουν μεταλλαχτεί, γιατί έχουν διαφορετική γενετική τροποποίηση, καθότι είναι αλλιώς να ζεις στην επιφάνεια, άλλες κοσμικές ενέργειες τρως, και άλλες να ζεις από κάτω, και άλλες να ζεις στα άστρα, θα τα πούμε και άλλη φορά. Οπότε ναι, φίλοι μου, όλες αυτές οι ψυχές δεν πάνε κάπου αλλού μετά. Ισχωρούν στα πεδία της γης, στα κατώτερα, και δουλεύουν εκεί πέρα μέχρι τη δική τους, θα λέγαμε, εξέλιξη, μέχρι τη δική τους υπεξέλιξη άλλα όντα. Έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές σας λέμε οι πλανήτες έχουν πάνω πολιτισμούς. Και η Αφροδίτη, καταλάβατε, έχει πολιτισμούς, και ο Άρης μετά την καταστροφή του έχουν μείνει λίγοι, έτσι, αλλά είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Στην Αφροδίτη τόσο καιρό, επειδή είναι πιο αναβαθμισμένη, τα όντα είναι τέταρτης πυκνότητας και πέμπτης. Γι' αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ στο δικό μας, έτσι, το πεδίο. Σιγά σιγά που θα αναβαθμιστούμε θα δούμε ότι υπάρχουν εκεί πέρα. Απλά πρέπει όλα τα πράγματα να μπουν στην ανάλογη συχνότητα και τις ανάλογες σχέσεις των χρονογραμμών. Είτε είναι πλανήτης, είτε είναι χώρες, είτε είναι μέσα μας, είτε είναι γαλαξίες, για να μπορούν να εμφανιστούν. Όλα είναι συντονισμοί. Έτσι. Μόλις ενεργοποιήσετε μέσα σας τις δικές σας καταστάσεις, τότε θα φανερωθούν όλα. Είτε στο τρίτο μάτι σας, είτε διαισθητικά δηλαδή, είτε στο φυσικό πεδίο. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν λοιπόν όντα όπως αυτά που λέμε οι Greys, οι εξωγήινοι, που είναι μια ανθρωπότητα που έχει πάρει την υπεξέλιξη, όπως αυτό σας είπα, με τα έγκατα της γης. Και άλλα λοιπόν είναι αυτά στην τέταρτη πυκνότητα, και μερικά δεν είναι κοντά στην πέμπτη, αλλά για κάποιο λόγο δεν περνάνε, που θέλουν να παίξουν δική τους ατζέντα και να γίνουν τελείως ενεργειακά. Αυτά όμως δεν μπορούν να έχουν σε επαφή με εμάς, μόνο μέσω ονείρων, τηλεπάθειας και άλλων πραγμάτων. Και υπάρχουν τα πιο χαμηλά τύπου, μεταλλαγμένα θα λέγαμε, που ανήκουν στην τρίτη, στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, με την τρίτη μαζί,
και τέμνονται οι συνείδησές μας στο ίδιο πλαίσιο και αυτά μπορούν να εμφανιστούν πολλές φορές, έτσι, και οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ορατά και στους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά επίπεδα με όλα αυτά τα πράγματα. Σας είπα, τώρα είναι εποχή που μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο διεύρυνσης συνείδησης και όπως είδατε, σας είπα στην αρχή, βλέπετε τι γίνεται, ότι ασχολούνται, βλέπουν, γίνονται θεάσεις, τόσο πιο πυκνές, το λένε στο Κογκρέσο. Πολλά πράγματα βγαίνουν στη φόρα, γιατί έρχεται η ώρα να μπορεί το συλλογικό να αρχίσει να αποδέχεται λίγο-λίγο ότι υπάρχει ζωή διαφορετικού τύπου και άλλων διαστάσεων. Μόλις η επιστήμη κάνει αυτό το βήμα, βλέπετε, ξεκινάνε όλα. Πρέπει πρώτα η συνείδηση να φτάσει σε ένα επίπεδο, μετά να εμφανιστεί στην επιστήμη, μετά να αλλάξουν οι πεπιθήσεις των ανθρώπων και μετά, μόλις είναι έτοιμες οι πεπιθήσεις των ανθρώπων και αλλάξουν, τότε οι άνθρωποι να επιτρέψουν στον εαυτό τους να δουλέψουν σε ένα άλλο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο ήδη υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Δεν είναι κάπου αλλού, εδώ είναι. Απλά είναι αόρατα σε εμάς. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, για κάτσε να δω πού είμαστε. Σταμάτε, ναι. Μια μητέρα γνωρίζω που έφυγε ο γιος της και αργότερα, αφού ψάχτηκε και μαθαίνοντας πολλά, έκανε ομάδα πνευματική. Ο γιος μέσω αυτής και άλλων μαθητριών επικοινωνεί και είναι, λέει, ο δάσκαλός τους. Γίνεται αυτό οι ψυχές φεύγοντας να έχουν τέτοια ή άλλη αποστολή βοηθώντας εδώ? Κοιτάξτε τι γίνεται πολλές φορές, παιδιά. Αυτό το πράγμα που μιλάει στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα, όσο περνάει ο καιρός που έχει πεθάνει ο άλλος, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το φάσμα που έχει μείνει εδώ πέρα σαν ένα εγρηγορός λόγω της συνείδησης και της ενθύμησης, γι' αυτό λένε αιωνία του, η μνήμη, αιωνία του, η μνήμη. Ποια μνήμη? Η δική μας η μνήμη που έχουμε γι' αυτόν. Αυτός προχωράει, φεύγει από το ρόλο, γίνεται ηθοποιός, γίνεται πνεύμα, πάει να παίξει έναν άλλον, κάνει οτιδήποτε. Δεν κρατάει την ίδια προσωπικότητα. Άρα πολλές φορές υπάρχουν μερικά αστρικά όντα που αυτή την επιθυμία της μαμάς και όλα τα προβλήματα που έχουν εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, εκμεταλλεύονται και οι δύο αυτό το εργαλείο. Και εκείνο το αστρικό όν της μάνας και η μάνα, επειδή αυτές τις πεπιθήσεις, εκμεταλλεύεται σαν εργαλείο για τη δική της, ας πούμε, αναβάθμιση σαν δάσκαλος, αυτό το αστρικό όν. Ο ένας παίζει το ρόλο του γιου, τον εσωματώνει, ξαναπαίζει, γιατί ρόλοι είναι, είπαμε. Απλά μπαίνει ένας άλλος που θέλει εκείνη την ώρα να ενεργοποιήσει αυτό το ρόλο, παίρνουν τα στοιχεία από τη μνήμη της μαμάς και όλο μαζί λοιπόν δουλεύουν με αυτό το εγρηγορός, αφού δίνουν και άλλοι την πίστη τους εκεί πέρα. Και τι κάνουν πολλές φορές? Προβάλλουν και κατεβάζουν συγκεκριμένες πτυχές του εαυτού τους. Απλά νομίζουν ότι τους τα λέει ένας άλλος. Λοιπόν, πολλές φορές υπάρχουν αυτού του είδους τα πνεύματα, αλλά δεν είναι ο γιος, έτσι, ο πραγματικός. Προχωράμε παρακάτω. Σταμάτη, καλησπέρα. Υπάρχει μαρτυρία για ένα κοριτσάκι στην Ινδία που εσαρκώθηκε πάλι και πήγε και βρήκε το σύζυγό της και τον πεθερό της σε άλλη πόλη. Είναι με τη γραμμική έννοια που το λες. Έτσι ακριβώς, Νάσο, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Κάποιος μέσα του που έχει μια τέτοια σχέση με τον εαυτό του, τη λέει παρελθόν. Για φαντάσου, εσύ με τον εαυτό σου είναι άλλες σχέσεις που θυμάσαι για σένα, άλλες σχέσεις που δεν θυμάσαι για σένα. Αυτές που θυμάσαι λες παρελθόν. Τι σου είπα, ποιος είσαι, αυτός είμαι. Έτσι λοιπόν αυτό το κοριτσάκι, διατηρώντας αυτή τη σχέση, γιατί είναι άλλη ζωή, διαφορετικός άνθρωπος που είναι τώρα, διαφορετικός άνθρωπος. Άλλη ψυχή είναι τώρα, άλλη ψυχή ήταν τότε. Αλλά μέσω της υπερψυχής, επειδή διατηρεί σχέσεις, σαν τον κορμό με τα κλαδιά, ακριβώς εκείνη την ώρα, επειδή διατηρεί σχέσεις, τι κάνει? Εκείνο το κοριτσάκι νιώθει εκείνη την ώρα, συσχετίζεται τόσο έντονα που οτιδήποτε παράλληλη εσάρκωση συμβαίνει, περνάνε πληροφορίες μέσα της. Σαν να το έχει παίξει. Στο γραμμικό χρόνο λέμε, α, είναι η επόμενη ζωή εμείς, είναι η επόμενη ζωή. Έτσι όπως σας εξήγησε και λειτουργεί ο μηχανισμός, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η ένωση εκείνη την ώρα που έχει παίξει το κοριτσάκι για να πάρει συγκεκριμένα πράγματα, που εκείνη την ώρα όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν συμφωνήσει να πάρουν συγκεκριμένες πληροφορίες, και ακριβώς για να γεννηθεί το ερώτημα ότι δεν πεθαίνεις, συνεχίζεται η συνείδηση, περνάει από εδώ, περνάει από εκεί, και όλα αυτά τα πράγματα τώρα, ακόμα και αυτό που μιλάμε εμείς. Γίνονται καταλυτικά λοιπόν γεγονότα, και κοιτάξτε αυτό που λένε το πέταγμα της πεταλούδας.
με αυτό το σκηνικό που έγινε εκεί πέρα, οι ψυχές, ο ανώτερος εαυτός τους ξέρει τι θα γίνει, πώς θα χρησιμοποιηθεί και τι ρόλο έχει διαλέξει αυτή η ψυχή ώστε να περάσει από αυτό το πράγμα και μετά να φέρει αυτή την ενεργοποίηση μέχρι εδώ την Ελλάδα να το συζητάμε και όπου αλλού. Αυτά όλα είναι φανερά όταν κοιτάνε από την πέμπτη διάσταση τα ανώτερα όντα ή οι ψυχές πριν κατέβουν πιο κάτω και αρχίζουν και παίζουν συγκεκριμένα πράγματα που εμείς τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε το συγχρονισμό, γιατί είναι τεράστιος και δεν μπορούμε να έχουμε τη δύναμη, ούτε έχουμε φτιαχτεί να τα ξέρουμε όλα. Αυτά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν συγκεκριμένες ακτίνες και συνειδήσεις στο δακτύλιο του Κρόνου, σας είχα πει. Σήμερα θα μιλήσουμε με όλα τα επίπεδα, έτσι. Θα ακούνε και αυτοί που ξέρουν καλά, θα ακούνε και αυτοί που είναι νηπιαγωγείο και δεν τα καταλαβαίνουν καλά. Θα ακούνε και αυτοί όμως που είναι πανεπιστήμιο. Είχαμε μιλήσει και λέμε και στα μαθήματα του δεύτερου κύκλου ότι γύρω-γύρω από τις ακτίνες, στις ακτίνες που έχει γύρω του, τους δακτύλιους, ο Κρόνος, όλα εκεί πέρα υπάρχουν συνειδήσεις, συνειδητότητες που παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος. Αυτές οι συνειδήσεις, εκεί πέρα στα λέω έτσι πολύ απλά και χοντρικά για να καταλάβετε, αυτές οι συνειδήσεις είναι που δίνουν συγκεκριμένες ιδιότητες, γι' αυτό λέγεται Κρόνος χρόνος, και δημιουργούν τις χρονογραμμές, τη λύθη, το ξεχνάω για να ξαναθυμηθώ και άλλες ιδιότητες, την εξέλιξη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, θα λέγαμε, ο υπερυπολογιστής του ιαλικού συστήματος που φτιάχνει το Matrix, που μέσα εκεί πέρα παίζονται όλες τις παράλληλες πραγματικότητες στην εξέλιξή μας. Ας το πούμε έτσι. Ο κεντρικός σερβερ. Γι' αυτό μερικοί λένε Κρόνοι και λένε κακοί Κρόνοι και Κρόνος ο κακός και... Γιατί υποτίθεται ότι αυτό δίνει όλες τις ιδιότητες που οι άλλοι παλεύουν να βγουν απ' έξω. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές όταν ανεβαίνουμε τις διαστάσεις και κοιτάμε από πιο ψηλά και βλέπουμε πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί, δεν υπάρχει καλό κακό. Απλά εκείνη την ώρα που ο άλλος περνάει και θέλει να φύγει και κάνει κακό τη φυσική πραγματικότητα, έτσι δεν είναι, δημιουργεί αυτούς όσους συγχρονίζονται με τις εντροπικές ενέργειες κακούς και όσοι συγχρονίζονται με τις αναβαθμιστικές ενέργειες καλούς. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε μια πλήρη τελειότητα, αλλά φυσικά μέσα από το παιχνίδι που έχουμε διαλέξει να παίξουμε, κάτω από τις ακτίνες του Κρόνου που έτρωγε τα παιδιά του, αλλά εμείς δημιουργήσαμε το Δία που νικάει το Κρόνο, έτσι δεν είναι, και το Χρόνο. Για να δούμε όμως πώς έχουν το Δία, τον κοσμικό νου όμως. Τι σας έχω πει, ο Δίας πάοντες σημαίνει ότι είναι ο κοσμικός μας νους. Όλος όμως ο νους, όχι μόνο φυσικός, όλος. Έτσι, εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή δουλεύουμε μόνο με το φυσικό νου. Οπότε τώρα με την κβαντική έρχεται, καταρρύπτεται και ο φυσικός νους, γιατί σου λέει, φίλε, είμαστε παρανοϊκοί. Και το λέμε και στα μαθήματα. Και λένε, καλά, είμαστε παρανοϊκοί. Σου λένε, ναι, είμαστε παρανοϊκοί. Γιατί όταν λειτουργείς με όλο το νου, θα δεις πόσο αλλιώς θα συμπεριφέρεσαι από να λειτουργήσουμε μερικό νου. Εμείς σαν κοινωνία, επειδή είμαστε παρανοϊκοί, δεν μας φαίνεται περίεργο αν πάμε να σκοτώνουμε τον άλλον, αν παίζουμε box, έτσι δεν είναι. Και εγώ έπαιζα, δηλαδή πολεμικές τέχνες και τέτοια, τι πάει να πει. Για τον άνθρωπο λοιπόν που λειτουργεί όλη η ροή και δεν είναι παράδρομος αλλά όλος ο δρόμος, ένα κανάλι λοιπόν, ξεκινάς και βλέπεις ότι δουλεύει με άλλες πτυχές και άλλες διαστάσεις και άλλες αντιλήψεις και μπορεί και βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και του φαίνονται πολύ κουτά μερικά πράγματα από όταν ζεις παρανοϊκά. Έτσι, γι' αυτό σας λέω, στην πραγματικότητα λίγο αφού δουλέψουμε όλα αυτά τα πράγματα θα καταλάβουμε. Και πρέπει να έρθει μέσα σας, τι είπαμε, η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη, και μόλις σας έρθει μέσα σας η αποκάλυψη, το αντίθετο το θηρίο, καταλάβετε, τότε καταλάβετε το 666, τότε καταλάβετε όλα αυτά τα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή. Δεν είναι όπως τα κοροϊδεύουν τα κανάλια και οι ιστορίες και τα καταλαβαίνουν οι παπάδες. Μέσα σας είναι το θηρίο και απλά θα καταλάβετε το εγώ σας. Η αποκάλυψη του Ιωάννη γίνεται μέσα σας. Έτσι λοιπόν, όλα τα πράγματα γίνονται μέσα μας. Αυτό σας λέω, δουλέψτε εσωτερικά να δούνε και να βγούνε μέσα σας όλα αυτά τα πράγματα, να δείτε ποιος δουλεύει, ποιος σας κάνει έτσι και δημιουργείτε και να είστε εγκλωβισμένοι. Μάθετε λοιπόν πώς λειτουργούν τα στοιχεία μέσα σας και θα δείτε τελικά ότι όλα όσα είχαν γράψει δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνειδησιακές καταστάσεις που περνάμε, είτε λέγεται Απόλλωνας, είτε Χριστός, είτε Κρίσνα, είτε Βούδας, συνειδησιακές καταστάσεις που περνάμε μέσα στην αυτογνωσία, στην ανακάλυψη του εαυτού μας. Αυτό είναι.
Μέσα σας όλοι είστε εν δυνάμει λοιπόν σε μια παράλληλη πραγματικότητα της συνειδησίας που ακόμα δεν έχετε ακουμπήσει ίσως, ο Βούδας, ο Κρίσνα, ο Χριστός, ο Απόλλωνας, ο οποιοδήποτε, εγώ, εσείς, ο άλλος. Όλα αυτά είναι πεπιθήσεις λοιπόν, καταστάσεις που ταυτοποιούν τον εαυτό σας κάθε φορά, αλλά μπορείτε να γίνετε τα πάντα. Αλλιώς αν δεν είχατε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει γύρω σας σαν αντανάκλαση, δεν θα το βλέπατε. Γι' αυτό όσο μεγαλώνει η σύνδεσή σας που δίνει πτυχές του εαυτού σας, τόσο θα εισέρχονται από όλους τους κόσμους, έτσι, στην πραγματικότητα. Και όσο τα έχετε απορροφήσει μέσα σας, θα φεύγουν από την εξωτερική πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε έτσι φεύγουν τα μαθήματα. Μόλις θα πάρεις. Τίποτα περίτω. Μηδέν άγαν. Άρα λοιπόν οτιδήποτε δεν χρειάζεται γιατί το έχουμε απορροφήσει σαν μάθημα, φεύγει από την εξωτερική πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε κλείσει μία ώρα, θα απαντήσουμε κάνα δύο ακόμα έτσι γρήγορες. Σταμάτη, καλησπέρα, καλό μήνα, μπορείς να μας πεις για την κλιματική αλλαγή, όπως τη λένε, για τους σκοπούς τους ή τις φάσεις που περνάει ο πλανήτης μας, γιατί τόσο μεγάλη αναταραχή, πλημμύρες, φωτιές κτλ. Θα έρθει η ειρήνη. Άγνωστο, άμα θα έρθει η ειρήνη. Ή η ειρήνη είναι εδώ, το θέμα να μπούμε μέσα. Love is in the air, λένε. Δεν λένε πήγαινε να τη βρεις, σου λέει υπάρχει ήδη. Γι' αυτό οι ξένοι λένε fall in love. Γιατί υπάρχει ήδη, το θέμα είναι εμείς να συγχρονιστούμε. Και η ειρήνη υπάρχει μέσα, εδώ, και ο παράδεισος υπάρχει μέσα, και άλλοι άνθρωποι το ζουν, και άλλοι άνθρωποι το ζουν χειρότερα, και άλλοι άνθρωποι το ζουν καλύτερα. Υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Άλλος το περνάει στο Εύρο αυτός που κάηκε, άλλος το περνάει ένας εδώ πέρα, άλλος το περνάει ένας σε Ιχέλες, άλλος το περνάει ένας στο Βόρειο Πόλο. Η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτή που εσύ αντιλαμβάνεσαι, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Οπότε στις πολλές πραγματικότητες της γης μπορείς να διαλέξεις εκείνη που αντιπροσωπεύει το δικό σου μάθημα. Δεν περνάνε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο επειδή δεν αντιλαμβάνεσαι έτσι. Οι αλλαγές τώρα σε αυτό το πλαίσιο του πλανήτη έχουμε πει και άλλες φορές ότι αλλάζουν, ότι αλλάζουν, ότι αλλάζουν και μέχρι το 36 και το 37 που θα γίνουν τα τελικά φαινόμενα θα λέγαμε θα υπάρχουν τέτοιου είδους αλλαγές γιατί μετατοπίζονται εσωτερικά υγρά, οι μαγνητισμοί, όλα αυτά τα πράγματα με τις ενέργειες. Κάθε φορά περνάει τέτοιες φάσεις η γη. Έτσι, το θέμα είναι μη αναστρέψιμο που έχουμε κάνει εμείς στη γη σαν ανθρωπότητα. Μπορούμε τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια που σας είπα που θα βγουν συγκεκριμένες τεχνολογίες να κάνουμε λίγο, να φέρουμε μια ισορροπία. Όμως το θέμα φίλοι μου είναι μη αναστρέψιμο. Δεν μπορούμε να επιφέρουμε ξανά τον πλανήτη της γης. Αναγκαστικά θα έρθουν δυστοπικές καταστάσεις που όμως εμείς θα βρούμε στις διάφορες τεχνολογίες και φυσικά η δύναμη που έχει το ανθρώπινο σώμα και συνείδηση να προσομοιώνεται με το περιβάλλον. Τα καινούργια παιδιά, οι καινούργιοι άνθρωποι που θα βγαίνουν, αναγκαστικά θα κάτσουν να προσαρμοστούν με το συγκεκριμένο περιβάλλον. Όμως μην νομίζετε ότι τώρα κοντά σε αυτή την εξέλιξη η γη θα ξαναγίνει ένας καθαρός πλανήτης όπως ήταν. Θα πρέπει να φύγει από πάνω της η ανθρωπότητα για να αναγεννηθεί. Και αυτό θα γίνει σε καμιά χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις καταστροφές και τους εμπρησμούς, εντάξει δεν χρειάζεται να πω σε αυτό, αυτά είναι απλά πράγματα, εντάξει εκμεταλλεύονται πάντοτε όπως πάντα κάνανε, έτσι κάθε πονηρός εκμεταλλεύεται τα φυσικά φαινόμενα, εκμεταλλεύεται το Θεό, εκμεταλλεύεται τον πόνο, εκμεταλλεύονται τα πάντα για να περάσουν τη δική τους ατζέντα. Εντάξει, για αυτά τώρα τι να πούμε, τα λένε τα κανάλια. Αλλά κάθε πονηρός άνθρωπος μέσα μας, κάθε πονηρός ρόλος εκμεταλλεύεται τα οτιδήποτε να τα φέρει προς όφελός του. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Γι' αυτό σας φαίνεται ότι έχουν δύναμη Λουμινάτη, δύναμη άρχοντες του κακού, δύναμη ο έτσι, δύναμη ο άλλος, ο αυτός, ο εκείνος. Όλοι έχουν δύναμη γιατί απλά τώρα έρχεται αυτή η εποχή. Έτσι φαίνεται ότι έχουν δύναμη. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν είναι άσκοπο να επαναλλάξεις τον κόσμο και να φέρεις το καλοκαίρι το χειμώνα. Δεν γίνεται. Πάντοτε το χειμώνα επειδή κάνει κρύο, μερικοί αυτοί που έχουν σόμπα, αυτοί που έχουν έτσι, αυτοί που έχουν αυτά, θα έχουν μια εξαίρουσα θέση. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι λοιπόν αλλάζει. Γι' αυτό τη δύναμη δεν την έχει ο Μητσοτάκης, τη δύναμη δεν την έχουν οι Λουμινάτη, τη δύναμη δεν την έχει η Μπίτελμπεργκ, τη δύναμη δεν την έχουν ξέρω εγώ οι Οίκοι, οι Goldman Sachs, αυτά. Δεν έχουν τη δύναμη αυτή. Η δύναμη είναι προκαθορισμένη να φαίνεται έτσι να περάσουμε τη νύχτα, την Καλή Γιούγκα, όλα αυτά τα πράγματα, τη λύθη και μερικοί, οι πιο μοιημένοι βέβαια, αυτοί που ξέρουν, εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα και οι υπόλοιποι σαν ντόμινο έρχονται έτσι και παίζουν τα διάφορα παιχνίδια. Εσείς έχετε πάντα όμως την επιλογή, πάντα την επιλογή, έτσι, να μπορείτε να διαλέξετε τη δική σας πραγματικότητα. Λοιπόν,
Λέει η Κατερίνα, καλησπέρα. Εγώ επειδή στην ταυτότητα αυτή έχω 12 χρόνια, όντως ή αλλιώς ήμουν εντάξει με αυτό σε αντίθεση με το εμβόλιο. Σήμερα κατάλαβα και λίγο παραπάνω γιατί είμαι εντάξει. Να σε ευχαριστήσω, παρακαλώ. Για το φθινόπωρο σε όλους και σαν μαμά που είμαι, μου άρεσε η βοηθητική αναφορά στα παιδιά σήμερα. Παρακαλούμε τα πολλά εγώ να ενωθούν σε ένα εγώ. Έτσι είναι φυσικό αυτό το πράγμα, έτσι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη διάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Θεός. Αυτό που λέτε ο Θεός δεν είναι η πρώτη διάσταση. Η πρώτη διάσταση είναι μια τελεία. Όλα είναι μια τελεία. Τεράστια, κβαντική, που υπάρχουν τα πάντα μέσα. Ένα σημείο. Αυτό είναι όλα σε ένα. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι τα πάντα. Η πρώτη διάσταση λοιπόν είναι εκεί που ήταν όλα μέσα. Και μετά έγινε ο εαυτός του, ο Θεός, και έγινε η δεύτερη διάσταση. Καταλάβατε. Και σιγά σιγά λοιπόν φτιάχνουν και μέχρι την έκτη διάσταση που εκεί δημιουργήθηκε η ατομικότητα. Την έφτιαξε ο Λούσιφερ, την έφτιαξε στην έκτη διάσταση. Όποια εκεί πέρα γεννηθήκαν ατομικότητες. Και από την έκτη διάσταση έγινε η τρίτη μετά. Αφού γεννηθήκαν ατομικότητες και μορφές, τι γίνεται, ξεκινάει μετά και ήρθαμε στην τρίτη διάσταση. Και μετά την τρίτη διάσταση έγινε η τέταρτη που ήταν ο χρόνος. Δεν πήγαιναν με τη σειρά οι διαστάσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να περιαυτολογήσω τώρα με αυτά τα πράγματα. Θα πούμε απλά πράγματα. Λέει ο Λάμπρος, λέει, τι θα γίνει δηλαδή το 36-37. Έχουμε πει, θα γίνει τελείως ο διαχωρισμός. Αυτό που λες, η κρίση, έτσι. Θα γίνει όλη αυτή η διάσπαση. Θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Θα χωριστούν δύο ενέργειες εντελώς σε δύο παράλληλες πραγματικότητες. Τι είπαμε, αυτοί που τα πάρουν μέσα και αυτοί που θα βγουν απ' έξω, στην επόμενη στιβάδα. Όταν λοιπόν η γη προχωράει στην πραγματικότητα, ενεργοποιεί στη δική της χρονογραμμή μια στιβάδα. Όσοι δεν μπορούν στην καινούρια στιβάδα ηλεκτρονίων, όσοι ηλεκτρόνια δεν μπορούν στην καινούρια στιβάδα, και πάντοτε θα είναι λιγότερα τα ηλεκτρόνια, όπως ξέρετε, στη μέση είναι τα περισσότερα, στην αρχή και στο τέλος είναι λιγότερα. Έτσι και με τον πληθυσμό της γης. Δεν είναι οι κακοί που θέλουν να σκοτώσουν τον πληθυσμό της γης και να κάνουν το restart και όλα αυτά τα πράγματα. Ας να τα κάνω, δεν είναι έτσι. Εμείς ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Κάθε φορά που αναβαθμίζεται ένας πλανήτης, δεν είναι η διάσπαση των εγώ τόσο μεγάλη. Αυτό δεν λέμε. Άρα τα εγώ ενσωματώνονται, άρα και οι άνθρωποι θα είναι λιγότεροι. Δεν χρειάζεται χίλιοι άνθρωποι να πάρουν χίλιες εμπειρίες, γιατί ο αναβαθμισμένος άνθρωπος παίρνει εμπειρία 100 ανθρώπων. Οπότε όσο αναβαθμίζεται η γη και ανεβαίνουμε τα όντα, τόσο λιγότεροι θα είναι και άνθρωποι. Εντάξει, φίλοι μου. Λοιπόν, αυτά και για το σημερινό live. Όσοι θέλετε, ελάτε τώρα το Σεπτέμβριο, ξεκινάμε να κάνετε τα ατομικά μαθήματα. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε στο επόμενο εθελοντικό, έτσι. Τώρα κάθε δεύτερη τρίτη θα το κάνουμε, θα δούμε. Εσωτερική δύναμη και ειρήνη σε όλους. Γεια σας.